Schon lau. Ambrosius. Ο Χάιερ πιέζεται και κάνει λάθος. Το κλέψιμο του Ιτούρμπε σε κενή εστία 0-1. Γκολ για τον Άρη με τον Ιτούρμπε. Από το λάθος στην άμυνα των Γερμανών. Ευνηδιασμό στο τρίτο λεπτό της αναμέτρησης με τον Ιτούρμπε να κλέβει την μπάλα και να δίνει προβάδισμα στην ελληνική ομάδα. Ο Κίτελ πήρε την μπάλα από την έξυπνη ενέργεια που έκανε ο Μπίλμπια. Γυρίζει στο δεύτερο δοκάρι 1-1 ο Γκλάτσελ. Στο 8 λεπτό άμεση απάντηση μετά από 5 λεπτά ισοφαρίζει το Αμβούργο. Καθώς ο Άρης ανέβηκε να πιέσει πολύ ψηλά στο γήπεδο και από τη στιγμή που οι Γερμανοί έσπασαν αυτή την πίεση όλα έγιναν πιο εύκολα στη συνέχεια. Η πάσα είναι καλή, δεν μπόρεσε σε πρώτο χρόνο ο Γκαρσία, σε δεύτερο το σούτ είναι καλό. Ευκαιρία για τον Άρη, Πάλμα. Χαμένη από τον Πάλμα. Ο Άρης θέλει να χτυπήσει και πάλι σε αντεπίθεση, είναι ξανά μακριά τα δοκάρια του Γκλίστρης ο τερματοφύλακας. Θέλει να περάσει και να σκοράρει ο Μαντσίνη, δεύτερο προσωπικό λάθος της γερμανικής ομάδας. 2-1, ξανά μπροστά ο Άρης με τον Μαντσίνη. Έχει βγει πολύ μακριά από τα δοκάρια για μία ακόμη φορά. Ο Ραμπ γλίστρησε όμως, έχασε την ισορροπία του, αυτό έδωσε την ευκαιρία στο Μαντσίνη να κινηθεί γρήγορα, να κλέψει την μπάλα και σε κενή εστία να πετύχει το 2-1. Ένα καταπληκτικό πλασέ, out! Καταπληκτικό πλασέ του Γκαρσία από πολύ μεγάλη απόσταση στο 13. Μέφερτ, ωραία είναι η πάσα του, ο Γκλάτσελ, ο Μπένες μπήκε στη φάση αυτό γκολ από τον Πίρσμαν στο 22-2. Σε μια παράξενη φάση εδώ από το κοντρόλ και την ασυνεννοησία ουσιαστικά με τον Κουέστα, το αυτό γκολ του Πίρσμαν. Εδώ σε ύψος την μπάλα ο Πίρσμαν. Θέλει να πάει πρώτος ο Ντουκουρέ. Η Τούρμπε. Χατζιωάννου. Κάνει κίνηση ο Μαντσίνη. 2-1-2-2. Πάει μόνος του Χατζιωάννου και εκτελεί έξω. Όλοι οι Γερμανοί είναι και πάλι στην άμυνα. Με πολύ φάλτσο. 3-2. Ωραίο γκολ από την κεφαλιά του αριστερού μπακ της ομάδας Θεσσαλονίκης. Ο Πίρσμαν σκοράρει για πρώτη φορά με τη φανέλα του Άρη στο 35. Και οι φίλοι του Άρη πανηγυρίζουν. Εδώ ο Πίρσμαν νίκησε στον αέρα τον Μπένες. Τον έχει χάσει ο αμυντικός χαφ των Γερμανών. Ο Πίρσμαν δεν συγχωρεί αυτό το λάθος. Καρφωτή κεφαλιά. 3-2. Χάιερ. Μπίλμπια. Ωραίο γύρισμα. Ο Εμπακατά δεν έδιωξε. Κίτελ. Δεύτερο δοκάρι κεφαλιά του Μπένες. Σημαντική ευκαιρία για τον Αμβούργο. Βούσκοβιτς. Ντέιβιτ. Βάγνομαν. Ο Πόκου. Γκένινγκς Δέρφερ. Πέρασε η μπάλα 3-3. Σκόρερ ο Μάισνερ. Οι δύο αλλαγές στη γραμμή κρούσης του Αμβούργου φέρνουν το παιχνίδι σε ισορροπία. 3-3. Είναι πάρα πολύ ωραία η σέντρα που βγάζει ο Γκένινγκς Δέρφερ. Έχουν κάνει κίνηση δύο παίκτες στην περιοχή. Ο Μάισνερ σκοράρει. 3-3 ισοφαρίζει το Αμβούργο. Γκαρσία. Έχασε την μπάλα. Και πάλι έχει προϋποθέσεις στο Αμβούργο. 4-3. Αμέσως μετά την ισοφάριση έρχεται και τέταρτο γκολ για την γερμανική ομάδα. Σε φάση που βρήκε το χώρο και τον αξιοποίησε πάρα πολύ γρήγορα. Ήταν η δεύτερη στιγμή στο παιχνίδι που η άμυνα του Άρη δεν ανταποκρίθηκε σωστά. Και το πλήρωσε με τον Αμαέτσι.
να σκοράρει. Μία ακόμη σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Ο Πόκου γυρίζει. Δοκάρι. Και δεύτερη προσπάθεια για να βγάλει την άμυνα ο Παναγίδης. Ο Βούσκοβιτς δοκιμάζει από πολύ μεγάλη απόσταση. Ο Σιαμπάνης και στο δοκάρι. 63ο λεπτό στόπερ της γερμανικής ομάδας. Ο Βούσκοβιτς δοκίμασε από πολύ μεγάλη απόσταση. Ο Σιαμπάνης βρήκε την μπάλα. Της άλλαξε πορεία. Την έστειλε στο δοκάρι. Ο Διόπ. Μαντσίνη περιμένει να ανέβουν και οι υπόλοιποι. Από πολύ μακριά κάνει καταπληκτικό πλασέ. Άλλη μια υπέροχη έμπνευση του Μαντσίνη.